Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Για όσους δεν τη γνωρίζετε, από εδώ είναι η αδερφή μου, η Ματίνα. Σήμερα σας έχω ένα story time βίντεο όπου θα σας διηγηθώ στην ουσία την πρώτη μου περίοδο και η Ματίνα με τη σειρά της θα σας πει κάποια πράγματα που τους έκανα σαν πλάκα όταν ήμουν πιο μικρή για να τη σκορδιδέψω πάνω σε αυτό το θέμα. Και θέλω να μείνετε μέχρι το τέλος γιατί σας έχουμε έναν σούπερ διαγωνισμό. Οπότε, τι λες, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Θα ξεκινήσει η αδερφή μου να σας διηγηθεί λίγο τις φάρσες που τους έκανα πριν να διαθετήσω. Επειδή άργησε να διαθετήσει λίγο η Μαριμέλη, της φαίνονταν πάρα πολύ αστείο να έρχεται συνέχεια και να μας λέει αδιαθέτησα, μου έρθει περίοδος, τρέξτε να δείτε. Φώναζε μέσα από την τουαλέτα συνέχεια, δηλαδή με τέτοια κατάσταση. Οπότε τρέχαμε εμείς να δούμε ότι το κορίτσι μας επιτέλους μεγάλωσε, αδιαθέτησε και αυτή έπαιρνε τις σερβιέτες μας και έβαζε κέτσαπ και μας έλεγε ορίστε. Ως που τελικά όντως αδιαθέτησε και ήρθε και μου έρθει περίοδος και φυσικά δεν την πίστεψα. Πραγματικά όμως τους το έκανα συνέχεια. Έτρεχαν συνέχεια να δούνε μέσα στην τρελή χαρά, το κορίτσι μας αδιαθέτησε και εγώ ήμουν μέσα στην τουαλέτα και γέλαγα. Την τελευταία φορά ήταν που έκλαιγα μέσα στην τουαλέτα. Ήταν Σεπτέμβρη στις 3ης γυμνασίου, όπου ήταν μια πολύ ζεστή μέρα. Ήμασταν έξω, η αδερφή μου έπλαινε το αυτοκίνητό της και εγώ καθόμουν έξω και την παρακολουθούσα που έπλαινε το αυτοκίνητο και μιλούσαμε. Και ξαφνικά νιώθω έναν περίεργο πόνο στην κοιλιά και λέω: τι συμβαίνει, τι είναι αυτό εδώ. Και πάω μέσα που λέτε στο μπάνιο, κατεβάζω τα ρούχα μου. Κοιτάω και λέω δεν το πιστεύω αυτά που μου συμβαίνει. Άρχισα να κλαίω κατευθείαν, διότι γενικότερα εγώ στο μυαλό μου ήταν πολύ λάθος να σας πω αρχικά αυτό που ένιωθα. Ένιωθα ότι δεν θέλω να διαθετήσω. Ένιωθα ότι είναι κάτι που δεν ήθελα να το περάσω ποτέ μου. Και βάζω τα κλάματα, βγαίνω έξω, ανοίγω την πόρτα και της λέω Ματίνα, αδιαθέτησα. Να κλαίω, να τρέχουν τα δάκρυα, να είναι κορόμιλα, τόσο κλάμα. Όπου γυρνάει η Ματίνα με κοιτάει και μου λέει άντε ρε. Μέχρι που είδε τα δάκρυα και κατάλαβε ότι όντως αδιαθέτησα. Και έτρεξε εκείνη τη μέρα μέσα στο σπίτι, μέσα στην τρελή χαρά. Είδε ότι όντως αδιαθέτησα. Ξύπνησε και τη μαμά μου γιατί ήταν μεσημέρι. Και να γίνεται εγώ να είμαι στο μπάνιο να κλαίω και δίπλα μου να γίνεται ένα πάρτι. Ένα χαρμόσυνο νέο. Κατευθείαν τηλέφωνο η μαμά μου. Έλα μαμά! Η Μαρινέλη αδιαθέτησε! Και να λέω τι γίνεται, γιατί κάνουν έτσι. Μα είναι τόσο χαρούμενο να διαθετείς. Και τελικά είναι χαρούμενο να διαθετείς. Είναι, δεν είναι. Είναι, όχι, πραγματικά είναι, διότι μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι το να διαθετείς είναι υγεία, είναι κάτι χαρούμενο. Μπορείς αργότερα να μεγαλώσεις την οικογένειά σου, να φτιάξεις μάλλον την οικογένειά σου. Είναι κάτι πάρα πολύ καλό και δεν πρέπει να το παίρνουμε στραβά, όπως εγώ. Αυτό που κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ήταν πως ήταν πολύ σημαντικό το ότι είχα αδερφές και μαμά. Κατευθείαν μου εξήγησαν τι έπρεπε να κάνω, μου έδωσαν την πρώτη μου τη σερβιέτα. Και από τότε μέχρι και τώρα έχω πορευτεί με αυτή την εταιρεία. Εκείνες χρησιμοποιούσαν Always, οπότε και εγώ μέχρι και σήμερα χρησιμοποιώ Always γιατί από εκείνη έμαθα. Και γενικότερα είδα στην πορεία μου ότι την εμπιστεύομαι σαν σερβιέτα, εμπιστεύομαι αυτό το προϊόν. Και μάλιστα τώρα έχει βγει και μια νέα σερβιέτα, η Always Platinum, οι οποίες έχουν 1000 μαξιλαράκια και νιώθεις ακόμη περισσότερη απαλότητα αλλά και ασφάλεια. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να είσαι έξω, να κυκλοφορείς, να κάνεις την καθημερινότητά σου, τη γυμναστική σου, τα ψώνια σου, τη βόλτα σου. Και να μην είσαι το τι συμβαίνει εκεί κάτω. Να νιώθεις άνετη, να νιώθεις ελεύθερη. Αν και η αδερφή μου δεν έχει κορίτσια, έχει δύο αγοράκια, σαν γυναίκα μπορεί να σας δώσει και εκείνη κάποια συμβουλή. Οπότε θες να μας πεις κάτι. Ναι, βέβαια. Ό,τι απορία έχετε, είναι καλό να ρωτάτε τις φίλες σας, τη μαμά σας, τις αδερφές σας, όποιον έχετε, να σας δώσει λύσεις, να σας πει τι είναι η περίοδος, να μην νιώθετε άσχημα για την περίοδό σας. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό αυτό που μας συμβαίνει. Και όταν να διαθετήσετε για πρώτη φορά, να μην σκέφτεστε σαν αυτήν εδώ που έτυχε με μαύρο δάκρυ. Είναι κάτι πάρα πολύ καλό για τη γυναίκα. Αν από την άλλη δεν έχετε κάποιον που να μπορείτε να το ανοιχτείτε τόσο πολύ, μπορείτε να πάτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο μου και να δείτε ένα link που σας έχω βάλει για μια πλατφόρμα της Always, όπου εκεί αν πατήσετε θα γνωρίσετε την Άννα. Η Άννα είναι ένα κοριτσάκι που θα σας λύσει όλες τις απορίες. Είναι σαν την μεγάλη σας αδερφή στην ουσία, απλά είναι σε μια πλατφόρμα της Always. Είναι πάρα πολύ ωραίο, εγώ έπαιζα με τις ώρες, να ξέρετε. Σας ρωτάει διάφορα πράγματα, απαντάτε, σας βοηθάει να βρείτε ακόμα και ποια σερβιέτα είναι κατάλληλη για εσάς, όπως επίσης σας δείχνει, σας ενημερώνει μάλλον για τον σωστό τρόπο να τοποθετήσετε τη σερβιέτα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, μπορεί να σας ακούγεται χαζό, ειδικά σε εμάς τις μεγαλύτερες ηλικίες που okay, πλέον έχει γίνει μια ρουτίνα, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εμένα με έχει βοηθήσει η μαμά, θυμάσαι. Την πρώτη φορά δεν ξέρεις πώς. Το πιο σημαντικό όλο να ξέρετε είναι πως με τα κατάλληλα προϊόντα δεν
χάνετε την καθημερινότητά σας. Δεν χρειάζεται να κεντρωνόμαστε στα δωμάτια μας, στις κρεβάτια μας, στους καναπέδες μας για να καθόμαστε έτσι και να κλαίμε. Με τα κατάλληλα προϊόντα πραγματικά μπορείτε να βγείτε και να ζήσετε την καθημερινότητά σας σαν τις υπόλοιπες μέρες που δεν έχουμε περίοδο, που εντάξει, μπορεί να νιώθεις ένα κλικ καλύτερα, αλλά αν βρεις την σερβιέτα που σου ταιριάζει, μπορείς να βγεις έξω, να περπατάς με αυτοπεποίθηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Εγώ, ας πούμε, επέλεξα να χρησιμοποιώ από τότε μέχρι και σήμερα always, γιατί πέρα του ότι νιώθω ασφάλεια, δεν μου έχουν δημιουργήσει ποτέ κάποιον ερεθισμό. Και κάτι πολύ σημαντικό που θα συμφωνήσει και η αδερφή μου τώρα, είμαι σίγουρη, είναι ότι έχουν ένα τέλειο άρωμα. Δεν ξέρω τι άρωμα είναι αυτό, το οποίο απορροφάει όλες τις οσμές και σε κάθε αλλαγή. Νιώθεις πολύ ωραία, ρε παιδί μου, έτσι. Μια φρεσκάδα. Μια φρεσκάδα, ναι. Πάμε τώρα στο giveaway, όπου η Always και εγώ θα δώσουμε σε μία τυχερή από εσάς ένα τέτοιο κουτάκι με διάφορα καλούδια μέσα. Θα σας αρέσει πάρα πολύ, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να ανοίξετε κάτω το κουτί των πληροφοριών και να πάτε εκεί πέρα που θα γράφω διαγωνισμός, να δείτε τα βήματα, να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και καλή επιτυχία. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Νομίζω ότι βοηθήσαμε. Εσύ τι λες? Είμαι σίγουρη. Αν έχετε κάποια απορία και μπορώ εγώ να βοηθήσω, μπορείτε να μου αφήσετε από κάτω τα σχόλιά σας ή αν δεν θέλετε εδώ, μπορείτε να το κάνετε και στα social media. Για να μην φαίνονται, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς μπορείτε να σκέφτεστε εσείς. Αν ξέρω κάτι παραπάνω, με μεγάλη μου χαρά να βοηθήσω. Αν θέλετε να ξαναδείτε την αδερφή μου σε επόμενο βίντεο, κάντε like, να μας τα αφήσετε και κάτω στα σχόλια, γράψτε, εννοείται πως θέλουμε να δούμε τη Ματίνα σε ένα επόμενα σου βίντεο. Ήδη έχω σκεφτεί με τι τρόπο θα τη βασανίσω. Το έχω σκεφτεί. Εννοείται δεν φεύγουμε αν δεν έχουμε κάνει like στο βίντεο, εγγραφή και δεν έχουμε πατήσει και το καμπανάκι. Εννοείται πρέπει να πατάμε και το καμπανάκι πάντα. Και εμείς θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα, φιλάκια πάρα πολλά. Γεια!